στα σύννεφα που κυνηγούσε ένα αστέρι. Το είδα να στέλνει στη γη ματωμένο μαχαίρι. Το κόκκινο φεγγάρι, το κόκκινο φεγγάρι, στη θάλασσα πνίγει το νησιό του το καλοκαίρι. Στο κόκκινο φεγγάρι λιβάνι και θυμάρι και για αυτόν που αγαπώ. Εσύ, Δρακάκη, δεν ήταν αυτή. Πρέπει να παραδοθείς και να αποδειχθεί ότι ακόμα κι αυτές εσύ ήταν αμέλεια και όχι προμελέτη. Τι μου φύγει. Το αθώος πάει περίπου. Τι θέλεις, Σταύρο. Είπα ακόμα κι αυτές εσύ. Βρίσκεσαι σε ένα σπίτι που δεν μοιάζει καθόλου με φυλακή. Η Αργυρό θα έρχεται να σε φροντίζει. Θα δεις τον Νίκο. Τι άλλο θέλεις? Εσένα θέλω. Κι εγώ εσένα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για σένα έμεινα. Ίσως αυτό θα πρέπει να το ξανασκεφτείς. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Ξέρω. Θα πεις τίποτα στον πατέρα σου? Εσύ τρελή, ρε Μυρτώ. Τι να του πω του πατέρα μου, μαλακίες. Μπορεί και να ξέρει όμως. Τσακάλι ο πατέρας. Λες αρακάς γκόμενος. Πλάκα θα έχει. Πού τη βρίσκεις την πλάκα? Στα πολύ στα σοβαρά δεν το πήρες. Είναι σοβαρό. Για τον πατέρα σου, εσένα τι σε νοιάζει? Με νοιάζει. Πάω να βρω τα παιδιά, θα έρθεις? Τώρα θα δίνω χρήματα όλο τον χρόνο, όπως λένε. Και θα φταίτε εσείς. Θα δεν πιάνατε. Εσύ τα εξορκίζεις. Όχι, αλλά δεν τα πληρώνετε σε μένα. Σε σένα θα τα πλήρωνε ευχαρίστως. Τι θα γίνει, ρε φίλε? Εδώ βρήκες να κάνεις καμάκι. Καλή χρονιά. Επίσης. Όχι, καλύτερα να κατέβω εδώ. Μην με δει ο Παναγιώτης και αρχίσει τις ερωτήσεις πάλι.
Σωστά. Τι το θες τώρα αυτό? Ανησυχείς για το Σταύρο? Μη σε νοιάζει. Θα πηγαίνω εγώ. Ίδιος όμως είναι. Όπως ήταν μικρός. Πεισματάρης και ξεροκέφαλος. Το ξέρεις καλά, ε? Μην το βλέπεις έτσι ήσυχο. Θηρίο σκέτο. Του κοπήκανε τα φτερά με το φωνικό της γυναίκας του. Αλλά μα τελειώσει αυτό, θα σου πω εγώ. Εννοείς ότι θα τα βρω σκούρα? Και τώρα... Τι? Ξέρω εγώ, μου φάνηκε πως στο τέλος τσακωθήκατε. Όλα τα πιάνεις, Βέλιο. Δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Είχατε κάτι μούτρα. Τώρα έχει και τα δίκια του. Κλεισμένος εκεί μέσα, κυνηγημένος. Τι να σου κάνει? Σπάσαν τα νεύρα του. Και τα δικά μου. Καταλαβαίνω. Άντε τώρα να πηγαίνω. Ξέχασα! Η παράσταση μ' άρεσε πολύ. Γέλασα με την καρδιά μου. Αν και δεν καταλάβαινα και τι τσαπουνάγανε. Να είσαι καλά, Βεργίβουλα. Ευχαριστώ. Άντε. Γεια. Γεια. Τι λες τώρα, θα παραδοθείς? Και φίλος δικηγόρος και τρίχες, τι είναι αυτά, τι έπαθες? Αποφάσισα να μείνω και να το παλέψω. Έτσι ξαφνικά? Πάει και το εισιτήριο και ο Μίμης. Το Μίμη προλαβαίνεις να τον ειδοποιήσεις. Τώρα τι θέλεις στο στόμα του Λύκου, πά να φας το κεφάλι σου? Ρε Σταύρο, τα σκάτωσες. Δεν είμαι μόνος μου. Κάποιος με βοηθάει. Θα σου εξηγήσω από κοντά και θα καταλάβεις. Συγγνώμη. Τι να καταλάβω? Πάνε όλα τσάμπα και βερεσέ. Μην τζαντίζεσαι. Αν δεν τα βρω με τον τύπο, θα φύγω. Μόνο μην πεις τίποτα στην Άννα. Γι' αυτήν είμαι στην Ιταλία και μόλις τα καταφέρω θα τη τηλεφωνήσω. Εντάξει. Δώσε το τηλέφωνο. Δεν το βρίσκω. Θα σου το πω αύριο. Τι να σου πω. Έχω μπλοκάρει. Πάρε αύριο να φύγει η ψυχρολουσία και τα λέμε. Συγγνώμη, ρε Στάθη, που σε έχω μπλέξει. Αλλά για μένα μετράει αυτό που γίνεται εδώ. Επικίνδυνο είναι. Αλλά άμα δεν σε νοιάζει εσένα, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά. Έχω αφήσει από κάτω το αυτοκίνητο. Αν θέλεις, ρίχνε του μια ματιά. Θα κατέβω να μου το δείξεις. Είναι ένα Renault γκρι παλιό. Δεν ήθελα να με δούνε στη γειτονιά και γι' αυτό προτίμησα να τα αφήσω εδώ. Καλά έκανες. Ξέρεις κάτι? Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για χθες. Ξέρω ότι με έπιασε. Το παρατράβηξα. Ναι, σε είδα. Για να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει περάσει ακόμα εντελώς. Ελένη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι περιέργεια, αν θέλεις μου απαντάς. Τι σε έκανε να αναποδογυρίσεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο? Για μένα ο Ανδρέας είναι ο ιδανικός σύντροφος. Τελικά τι σημαίνει ιδανικός σύντροφος? Ότι βάζεις κάτω τα συν και τα πλην και όταν διαπιστώσεις ότι τα συν είναι περισσότερα, καταλήγεις στο ιδανικό σου. Κοίταξε να δεις, Ήβη. Βρέθηκα σε μια σχέση που τα συν και τα πλην δεν έχουν σημασία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Προσπαθώ. Ο Σταύρος είναι γνήσιος. Είναι ειλικρινής. Όχι για να μην πληγώσει εμένα. Αλλά γιατί έτσι είναι. Δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ ένα ψέμα για να μου κρυφτεί. Για να υπερασπίσει τον εαυτό του. Πράγμα που κάνουμε όλοι μας. Πρόφτασες να τα διαπιστώσεις όλα αυτά? Ναι. Ναι, πρόφτασα. Θα συνεχίσεις λοιπόν, ε? Θα τον βοηθήσω να βγει από αυτή την περιπέτεια. Μετά θα αφήσω τα πράγματα να με οδηγήσουν.
Δεν θέλω ούτε να μετράω, ούτε να φοβάμαι. Επανάσταση, λοιπόν. Δεν νομίζεις πως είναι λίγο καθυστερημένο? Οπότε μπορεί κανείς, Ήβη. Το θέμα είναι να μην ζούμε στη μιζέρια. Στα 15 δεν έχει νόημα εξάλλου. Όλοι την κάνουν. Χρειάζονται κότσια, γλυκιά μου. Και εσύ τα έχεις. Δεν ξέρω αν τα έχω. Ελπίζω να τα βρω. Θρίαμβος, λοιπόν. Έσκησες μου το ημάνα σου. Περιμένω φωτογραφίες. Τράβηξαν και βίντεο. Μπράβο, οργάνωση. Πες τα πιτρακάκι. Ναι, αλλά όχι με λεπτομέρειες. Ήταν ευχαριστημένη. Εμένα ρωτάς. Δεν την είδατε μετά? Είχε τις δουλειές της. Τι δουλειές? Μόνη της ήτανε. Σχολείο δεν είχε και δεν πήγε σαν το σπίτι. Δεν θες να κάνεις ένα μπάνιο και να αλλάξεις? Όχι, θα πάω στην Ελένη. Ο Τάκης πού είναι? Έχει μεταχθεί ως τη μητέρα του για να της ευχηθεί. Πότε παντρεύεστε? Δεν ξέρω ακόμη. Γιατί? Έτσι ρωτάω. Έχει δεχτεί δηλαδή? Τι ερώτηση είναι αυτή? Η Μπέμπα. Εμείς να πούμε το καλώς όρισες στο θείο. Δεν με μάλλωσες έτσι, ε? Τι με κοιτάς? Γλυκούλα που είναι. Πώς ήταν εκεί τα Χριστούγεννα? Τι έθιμα έχουν? Έλα, βρε Αρτεμή. Στην Ιταλία πήγα, όχι στο Βόρειο Πόλο. Έλα, κράτα τη λίγο. Στην Ελλάδα. Εμένα αγαπάει. Εμένα αγαπάει. Έτσι δεν είναι? Δεν φαίνεται σε αποσχολή ακόμα, γιατί. Αν θες μπορούμε να μιλήσουμε. Ανοιχτά. Δεν με απασχολεί τίποτα. Απλά θέλω να μάθω αν θα γίνει σίγουρα ο γάμος. Ναι. Καλησπέρα. Νίκο, εσένα σκεφτόμουν. Ναι, θα ζήσω πολλά χρόνια. Έτσι φαίνεται. Έχεις να μου πεις κάτι? Ελένη μου, να με συγχωρήσεις. Αποκλείεται να κατέβω αυτή τη βδομάδα. Έχω ένα ποινικό που με έχει πνίξει. Και τι θα γίνει? Θα σου τηλεφωνήσω όταν τελειώσω. Όχι, όχι, Νίκο, δεν έχεις καταλάβει. Ίσως δεν σου εξήγησα εγώ. Δεν φταίς εσύ. Μιλάω για 5-6 μέρες. Όχι, όχι. Είναι αργά. Θα έρθω εγώ. Πού? Από το γραφείο σου. Θα έρθω μεθαύριο. Ελένη, ένα λεπτό. Τι να σε κάνω εσένα? Με αυτόν πρέπει να μιλήσω, αυτόν πρέπει να δω. Νίκο, δεν καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει χρόνος. Θα έρθω εγώ, θα στα πω όλα εγώ, τα ξέρω. Καλά, καλά. Πότε θα έρθεις? Είσαι συνέχεια στο γραφείο σου? Ναι. Τηλεφώνησέ μου. Εντάξει. Γεια. Εσύ θα μου πεις. Δεν θα μου πεις να καθίσω? Με συγχωρείς, κάθισε. Ευχαριστώ. Σ' ακούω. Ευχαριστημένη με την παράσταση? Τα πάμε αυτά, Θωμά. Παρακάτω. Παρακάτω σε είδε με ένα φίλο σου. Και? Και λέγανε δεν σε πειράζει να μου πεις ποιος είναι. Ποιος? Έχω πολλούς φίλους. Εκείνος που το βράδυ της παράστασης φύγατε μαζί. Λες το Γιώργο?
Γιώργος. Ανδριόπουλος, συνάδελφος. Τι α, Θωμά. Ανακρίνομαι. Όχι, πρέπει να μην το παίρνεις έτσι. Απλή περιέργεια. Μάλιστα. Από απλή περιέργεια ήρθες εδώ. Όχι, για να σε δω ήρθα. Αλλιώς θα σε φόραζα στο τμήμα. Ωραία. Και πού δουλεύει ο συνάδελφος? Στην Αθήνα, στο 14ο. Αυτό ήρθε. Ενοχλώ? Όχι, δεν ενοχλείς. Περίμενα τον Ανδρέα. Τότε να πηγαίνω. Περίεργο, βλέπεις κάποιον για κάποιες σου θυμίζεις κάτι? Ναι, συμβαίνουν αυτά. Τα ξαναλέμε, θα μην σε απασχολώ. Εντάξει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στη διάθεσή σας, σινιόρα. Μάζεψα τα νερά. Κάνατε και μαθήματα οικοκυρικών στο συνέδριο? Σ' αρέσει? Πολύ. Σκοτεινό και μυστηριώδης. Δεν πιστεύω πια. Πού? Δεν μας περιμένει κανείς. Έχω κλείσει τραπέζι για να φάμε. Αυτό διορθώνεται. Φιλοδόρημα. Όχι τώρα, σε παρακαλώ. Γιατί δεν αφήνεσαι στις ακόρες της επιθυμίες σου χωρίς φραγμούς, ε? Αφήνομαι. Ποιον? Με μένα. Με σένα το ξέρω, γλυκιά μου. Με άλλον είναι το θέμα. Πάω στα μπάνια. Σας. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τελικά είσαι ευχαριστημένος? Πήγαμε πολύ καλά. Γνώρισα 2-3 συναδέλφους που θα μου χρειαστούν και η συμφωνία με τους Γερμανούς προχωράει κανονικά. Έκανες βόλτες, χάζεψες? Βούλεψες πολύ. Δεν είναι ώρα να βρίσκεσαι όμορφα με μόνος. Θες να τα μοιραστείς. Θέλεις να μου πεις τίποτα? Περιμένω μια απάντηση. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακόμα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Για να το σκέφτεσαι τόσο πολύ σημαίνει ότι κατά βάθος δεν θέλεις. Δεν ήταν ποτέ στόχος μου ο γάμος. Εκείνο που με ενδιαφέρε πάντα ήταν να βρω κάποιον που να αισθάνομαι καλά μαζί του και να νιώθω ότι με καταλαβαίνει. Δεν αισθάνεσαι έτσι για μένα? Όχι εντελώς. Ωραία. Πολύ ωραία. Μη θυμώνεις, παρακαλώ πολύ.
πιάνω ότι πιέζομαι. Από την. Τι σημασία έχει ο γάμος μπροστά σε αυτό που νιώθεις? Για μένα έχει. Αυτό που νιώθεις ή δεν νιώθεις είναι που με ανησυχεί. Όταν μπήκα στο σπίτι σου και το είδα στολισμένο, κατάλαβα πως με αγαπάς. Πως θα ζήσουμε ευτυχισμένοι εμείς οι δύο. Γιατί δεν το παραδέχεσαι? Γιατί αυτές οι άχρηστες αμφιβολίες? Όταν πάρεις την απόφαση θα είναι πιο εύκολο. Το μυαλό μας παίζει παιχνίδια. Δεν το βλέπεις? Ναι. Ναι, το μυαλό μας παίζει παιχνίδια. Έχεις δίκιο. Μου είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Μα δεν συμβαίνει τίποτα το εξαιρετικό. Καταπιέζεσαι από την ανασφάλειά σου. Δεν θα αλλάξει ένα-δυο μήνες. Δεν είναι θέμα χρόνου. Ό,τι και να γίνει, θέλω να ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Με το δικό μου τρόπο, ίσως. Αλλά σ' αγαπάω. Θα φάμε και το γλυκό. Και θα σε πάω να χορέψουμε. Κάπου να πιούμε κάτι. Όχι, για χώρο. Θα έχει πολύ κόσμο απόψε. Στην Ήβη. Καλύτερα κάπου να μας ξέρουν. Πάμε. Τι χρωστάμε? Για ακούμε. Είμαι λίγο κουρασμένο. Άλλο ένα. Τα ίδια και στον κύριο. Αν είναι γλιτώσω. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Θα δούμε. Σε γερό ποτή. Δεν το είχα προσέξει. Πολλά δεν έχεις προσέξει εσύ. Όπως. Όπως ότι μ' αρέσει η νύχτα περισσότερο από τη μέρα. Η θάλασσα από το δάσος. Ότι φοβάμαι την αρρώστια. Θέλω να φύγω. Πού να πας? Αλλού. Γιατί δεν ήρθες στη Ρώμη? Δεν εννοούσα αυτό. Περίεργη είσαι. Πολύ περίεργη. Ίσως αυτό να είναι και η γοητεία σου. Τη μια είσαι απλή και γίνει. Την άλλη φευγάτη. Και μυστηριώδης. When you're with me,
κάνεις το χαζό, γιατί θα γίνω έξαλλη. Όρεξη έχεις πρωί-πρωί. Απάντησέ μου, είναι αλήθεια? Τι αλήθεια και ψέματα. Θα συζητάμε τώρα τις αρλούμπες που λένε γλώσσες οι φιλενάδες μου. Τις φιλενάδες μου να μην τις πιάνεις στο στόμα σου. Το βλέπεις το τσουλί, ναι ή όχι? Όχι. Τότε τι δουλειά έχεις στον μπουζουξίδικο κάθε τρεις και λίγο? Γιατί το ζητάει η υπηρεσία μου. Γι' αυτό πάει κατά διαόλου. Πρόσεχε τα λόγια σου. Η υπηρεσία το θέλει το ζεμπέκικο. Και να πουλάς γοητεία στις τραγουδίστριες μαζί με τους άλλους τους αλήτες. Ποιους αλήτες? Οικογενειάρχες άνθρωποι είναι. Α, πολύ ωραία. Τότε να με πάρεις και εμένα καμία φορά να χορέψω και να διασκεδάσω σαν άνθρωπος. Δεν είσαι με τα καλά σου. Να δω τη φάτσα της που τόλμησε και ήρθε στο γραφείο σου. Τάχα μου για επίσκεψη. Κάθεσαι και ακούς τα κουτσομπολιά και παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Κανόνισε την πορεία σου. Δεν το έχω σε τίποτα να σας κάνω ρεζίλη και τους δύο. Έλα τώρα, άσε τις πλακίες. Μωρέ, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Ερνέκη. Έλα από εσένα, σ' αγαπώ. Μαριάννα, έλα δύο λεπτά, σε παρακαλώ. Έχουμε κανένα νέο την Ποσά? Ναι, έστειλαν τις προσφορές. Τις έχω βάλει μαζί με τα υπόλοιπα στην αλληλογραφία σας. Θέλετε να τις βρω? Κάνε κάτι. Θα τις πάρετε μαζί σας να βγάλω αντίγραφα? Ναι. Πόσο είναι? Σε EQ. Κάνε το λογαριασμό σε δραχμές. Τηλεφώνησε ο κύριος Παπαχρήστου. Πότε? Την Πέμπτη. Θέλει να σας συναντήσει, είναι επίγον. Έτοιμος? Σχεδόν. Ήρθαν οι άλλοι? Μέσα είναι. Τι τους έπιασε πρώτη μέρα, πρώτη-πρώτη συμβούλιο? Πώς θα ξεπληρώσει το ταξιδάκι. Α, δώσε μου το φάξ του Ρικιάρδη να του στείλω το συμβόλαιο. Ναι, αλλά έχω χάσει την ατζέντα μου, θα τη βρίσκω. Πάμε, μετά, θα αργήσουμε. Να πάρεις λίγο την κυρία Δρακάκη και να μου τη δώσεις μέσα, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, αύριο, ε? Ναι, πολύ. Ξανάρθει εδώ? Πολλές φορές. Εδώ κρύφτηκα δύο μέρες πριν πω σπίτι σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μου έχουν δεθεί με αυτό το μέρος. Η αδελφή μου. Η γυναίκα μου. Και τώρα εσύ. Το λιμέρι μου. Έτσι το λέγαμε μικρός. Τι έκανες πάνω εδώ? Έτρωγα φραγκόσικα, χάζευα τον ουρανό. Μετά πήγαινα στην άκρη. Σαν να πετάς. Τη νύχτα το φεγγάρι σαν να κατεβαίνει μπροστά σου. Τι έγινε με την κυρία Δρακάκη, τη βρήκες? Δεν απαντάει, παίρνω συνέχεια. Προσπάθησε πάλι και να μου τη δώσεις μέσα. Ναι, ναι, αμέσως. Σε θέλω δική μου. Το μυαλό μου δεν σταματάει πουθενά. Τον Αντρέα. Ναι, και τον Αντρέα. Πρέπει να πάω στην Αθήνα να δω τον Νίκο. Δεν θα έρθει αυτός. Δεν μπορούσα να γλύψει αυτήν την εβδομάδα. Πρέπει να πάω να τον δω. Θα σου τηλεφωνήσουμε από το γραφείο του για να μιλήσετε. Ε, τότε γιατί να πας? Δεν μπορώ να γίνουν όλα από το τηλέφωνο. Να προσέχεις. Δεν μπορώ να κρύβομαι άλλο. Θυμάσαι κάτι που ψηφίζεται? Ναι. Ήβη, με συγχωρείς που σε ξυπνάω. Μήπως ξέρεις που είναι η Ελένη? Γεια σου, Ανδρέα. Όχι, δεν την είδα. Πού πήγε τόσο πρωί? 11 η ώρα είναι. Την παίρνω από τις 9 και δεν απαντάει. Μπορεί να το έχει κατεβάσει, ξέρω εγώ. Ήμουν εκεί, την άφησα ξύπνια.
Μπορεί να πήγε κάπου. Να τη φώναξε να στο σχολείο. Έγινε τίποτα όσο έλειπα. Γιατί? Κάπως είναι, η διάθεσή της αλλάζει συνέχεια. Έλα τώρα, πολύ τα ψάχνεις. Θα πεταχτώ από εκεί, εντάξει? Να μου τηλεφωνήσει. Έγινε. Ευχαριστώ. Σε έψαχνα. Τώρα μπήκες? Ναι. Να περάσω από εκεί? Γιατί, σημαίνει τίποτα? Όχι, τίποτα. Μη σηκώσεις τηλέφωνο που να έρθω. Εντάξει? Καλά. Ο εισαγγελέας είπε ότι του λείπουν στοιχεία. Θα φωνάξει τον εραστή για συμπληρωματική κατάθεση. Του λείπουν στοιχεία που ραφέξοντα. Όλα τα κάνω. Ας κάνει ό,τι θέλει. Τι μας το λέει δηλαδή? Βρες το τηλέφωνο του 14ου Λυγείου. Έχει σχέση με την υπόθεση? Κάνω αυτό που σου λέω. Μάλιστα. Τι του είπες? Τι να του πω? Με έπιασε στον ύπνο. Κυριολεκτικά, ε. Μα γιατί πήρε τηλέφωνο τόσο νωρίς, αφού είχε συμβούλιο? Πρέπει να βρω μια δικαιολογία. Πού πήγα? Κάτι με την Αργυρό? Όχι με την Αργυρό. Θα του πω ότι πήρε τηλέφωνο επιστάτης. Πήγαν οι εργάτες στο θέατρο να μαζέψουν τα σκηνικά και έπρεπε να πάω κι εγώ. Πώς ακούγεται? Μια χαρά. Στο Σταύρο ήσουνε? Ναι. Ελένη, σοβαρά τώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσεις έτσι. Θα το καταλάβει. Είναι θέμα λίγων ημερών. Μίλησα ήδη με τον Νίκο. Ποιο Νίκο? Τον Αναγνωστόπουλο. Δηλαδή εκτίθεση για καλά. Την υπόθεση θα αναλάβει, όχι τα προσωπικά μου. Ναι, αλλά δεν είναι βλάκας. Για να ενδιαφέρεσαι κάποια σχέση θα έχεις. Ψυχικό κάνεις. Ας υποθέσει ό,τι θέλει. Δεν με νοιάζει. Εγώ τα στοιχεία θα του δώσω. Πρέπει να κάνω γρήγορα. Πρέπει να φύγω. Θα πας εσύ? Το έχεις αποφασίσει? Δεν έχουμε ορίσει μέρα. Αλλά έτσι όπως πιέζουν τα πράγματα από παντού, πρέπει να γίνει γρήγορα. Πάρε το απογευματινό τρένο. Έχω πει στον Αντρέα ότι θα τον δω. Και πια δεν θέλω να μείνω στους δικούς μου. Μείνε σε ξενοδοχείο. Πάρε το πρωινό λεωφορείο, είναι και πιο γρήγορο. Α, θα πάρω ταξί. Ωραία, τότε βρες τον Γιώργο τον Πριόβολο. Έχει μια γκόμενα στην Αθήνα και κάνει κράγια κούρσα. Θα σε πάει ευχαρίστως. Λες να μπορεί να με περιμένει κιόλας? Α, δεν νομίζω. Ήβη, αν δεις το Θωμά, αν σε ρωτήσει τίποτα, δεν έχεις ιδέα. Οχ, πήρε είδηση ο Θωμάς? Δεν ξέρω. Του καρφώθηκε κάτι. Εκτός αν ψάχνει για δικαιολογία για να μου κάνει επίσκεψη. Αυτός μας έλειπε τώρα. Πρόσεχε. Α, αν ήξερε τίποτα δεν θα με ρώταγε. Ποτέ δεν ξέρεις με αυτόν. Είναι φίδι.